Η απίστευτα πετυχημένη τελικά απορία της Porsche στο χρόνο περνά από τρεις σημαντικούς σταθμούς. Τη δημιουργία της 911, το πέρασμα στα SUV και σήμερα τη χωρίς δισταγμούς και χωρίς ταμπού προσήλωση στην ηλεκτροκίνηση. Είμαι ο Μιχάλης Γεωργιάδης, είμαστε στο GoCar και σήμερα οδηγούμε τρεις εντελώς διαφορετικές Porsche ψάχνοντας το κοινό DNA. Για να μην χάνετε κανένα μας νέο βίντεο, κάντε τώρα εγγραφή στο κανάλι του GoCar στο YouTube. Πριν ξεκινήσουμε την οδήγηση της 911 στην πίστα των Σερών, θα πάμε στη Γερμανία, όπου πριν λίγες μέρες οδηγήσαμε την ηλεκτρική Taycan Turbo S στην κορυφαία της έκδοση και την Macan GTS, ένα απίστευτα ικανό σπόρες UV σε κάθε έδαφος. Και ξεκινάμε από τα δύσκολα, από το SUV. Φυσικά την αρχή έκανε η Cayenne. Και τι αντιπροσώπευε η Cayenne για την Porsche τότε και τώρα? Πρώτα απ' όλα, τόλμη. Ποιος θα το πίστευε ότι θα έβγαζε ποτέ η Porsche ένα SUV, και όμως το έκαναν. Τόλμησαν και η ιστορία τους δικαίωσε. Αντιπροσωπεύει φυσικά τεχνολογική καινοτομία. Είναι το αυτοκίνητο που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κρύβει το βάρος του και έχει απίθανες επιδόσεις, εκπληκτική απόδοση σε κάθε δρόμο. Τετραδιεύθυνση, τετρακίνηση, απίθανοι κινητήρες, κυβότια, υβριδική τεχνολογία, έχει τα πάντα. Ετούτη εδώ η Macan, πιο compact διαστάσεις, αυτός ο υπέροχος V6 Turbo με 440 ύπους στην έκδοση GTS, σαν ένα υπερυψωμένο super hot hatch. Είναι το αυτοκίνητο που μπορείς να έχεις παντού, πάντα, κάθε μέρα μαζί σου. Μπορείς να κάνεις τα πάντα με αυτό. Άρα πιστώ στις αρχές της Porsche, στη λογική της 911, το Everyday Supercar. Και προσέξτε, η Porsche το έκανε διατηρώντας 100% τη δική της ταυτότητα. Αντίθετα με άλλες μάρκες του ομίλου. Εδώ μέσα, όπως και στην Cayenne, δεν υπάρχει τίποτα από άλλη μάρκα. Το look and feel είναι 100% Porsche, ούτε καν οι ούρους δεν είναι έτσι. Πολύ ωραία, ζυγισμένη. Δυνατά φρένα, σκάσιμο από την εξάπηση, την ώρα που έχεις αφήσει το πόδι από τον γκάζι. Άμεση απόκριση στην έξοδο. Ακαριές αλλαγές ταχυτήτων. Κάνει ό,τι χρειάζεται για να απαντήσεις στην ερώτηση. Είναι αυθεντική Porsche? Ναι. Είναι εκπληκτικό. Δεν το χωνεύεις στο μυαλό σου ότι μπορεί να πάει τόσο γρήγορα. Είναι απίστευτο το γκάζι, είναι απίστευτη απόκριση. Αλλά το φοβερό είναι ότι ακούει το τιμόνι αψηφώντας τη βαρύτητα. Είναι βαρύ, αλλά τα κιλά είναι κάτω. Το μπροστινό είναι ελαφρύ, το πίσω επίσης είναι τέλεια ζυγισμένο. Φανταστικά ισορροπημένο, μηδενική αδράνεια. Οδηγώντας το πραγματικά είναι σαν να κάνεις άλμα στο χρόνο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και με τις επιδόσεις, αλλά και με τη σχεδίαση και με όλο το feeling, την τεχνολογία του. Είναι άλλη αίσθηση. Άλλη αίσθηση. Είναι άλλη αίσθηση ή είναι μια άλλη έκφραση της αίσθησης Porsche. Γιατί μιλούσαμε πριν για τα SUV, για την τόλμη που έδειξε η Porsche να φτιάξει SUV τότε. Αν ήταν τολμηρή με την Cayenne, τι ήταν όταν έφτιαξε αυτό? Είναι μια πολύ, πολύ έντονα, φορτισμένη συναισθηματικά εμπειρία. Γιατί το αυτοκίνητο έχει τις επιδόσεις στο κράτημα να σε βάλει σε αυτό το mood. Με την Taycan η Porsche έχει καταφέρει να δώσει συνέστημα στην ηλεκτροκίνηση. Να κάνει και τον πλέον αμετανόητο petrolhead να λατρέψει αυτό το αυτοκίνητο, άρα και την τεχνολογία που πρεσβεύει. Ελάχιστες μάρκες έχουν τη δύναμη, την επιρροή στο σύμπαν της αυτοκίνησης να κάνουν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτή εδώ η τεχνολογία κάνει τις εξωφρενικές επιδόσεις πιο προσιτές σε περισσότερο κόσμο. Και την ευκολία με την οποία περνάει στον δρόμο, όχι ευκολία, η τελειότητα με την οποία περνάει στον δρόμο η δύναμη.
και είναι αστήρευτη η δύναμη. Αλλά το αυτοκίνητο δείχνει τόσο συγκροτημένο όλη την ώρα, σαν μια αυθεντική σπορ κατασκευή. Δεν μπορείς να το αφαιρέσεις αυτό επειδή λείπει ο ήχος από ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης, όχι από αυτό το αυτοκίνητο. Πάντως, κακά τα ψέματα, όταν σκέφτεσαι Porsche, στο μυαλό σου αρχίζουν να σχηματίζονται σιγά σιγά οι καμπύλες της 911. Κάποια στιγμή, στα μέσα της δεκαετίας του 80, η πίστη τους στο δύσκολο project της 911 σαν να κλονίστηκε κάπως και σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε η 928 ένα πιο ορθολογικό μηχανολογικά concept με τον κινητήρα εμπρός και την κίνηση πίσω να πάρει τη θέση της, να γίνει η ναυαρχίδα της μάρκας και να πάρει τη θέση της στην ιστορία και στην καρδιά μας. Και το σκέφτεσαι σήμερα και μοιάζει πραγματικά τόσο άκυρο πως μπορεί να σκέφτεται κάποιος τέτοιο πράγμα για την Porsche. Υπάρχουν σίγουρα πιο δυνατές, πιο extreme εκδοχές της 911, αλλά πραγματικά από αυτό το αυτοκίνητο είναι δύσκολο να σκεφτείς τι περισσότερο να ζητήσεις. Είναι η χρυσή τομή του καθημερινού και του track day car. Η χρυσή τομή ανάμεσα στο old school και το σύγχρονο. Στο πρόγραμμα Sport Plus τα ηλεκτρονικά επεμβαίνουν ακριβώς όσο χρειάζεται για να σε κρατήσουν στο δρόμο και σε γρήγορο ρυθμό, χωρίς να σου κόβουν τη χαρά και την αίσθηση ότι έχεις τον έλεγχο, την απόλαυση. Το κυβότιο είναι φοβερό στα κατεβάσματα και ο τρόπος που επιβραδύνει το αυτοκίνητο, αλλά και όλη αυτή η ενέργεια από το κοφτό απότομο κατέβασμα που περνάει στο σώμα σου. Φανταστικά φρένα, τρομερή αίσθηση στο πεντάλ. Η ανάρτηση ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ φυσικά ελέγχει τέλεια το βάρος. Και ο ήχος εκπληκτικός. Ακούς κάπου τη σκάστρα, αλλά κυρίως ακούς μεταλλικό μπόξερ. Είναι πιο βαριά η χρειά από του αερόψυκτου, αλλά εξίσου αρπαστική. Τρομερή απόκριση στην έξοδο. Τρομερή απόκριση στον γκάζι. Μπορείς μάλιστα πατώντας αυτό εδώ το κουμπί στο κέντρο του περιστροφικού διακόπτη στο τιμόνι, να την αγριεύσεις ακόμη περισσότερο για 20 δευτερόλεπτα. Κάτι σαν το overtake button που έχουν και στη Formula 1. Έχει 530 νιουτόμετρα ροπή, σταθερά σχεδόν από τις 2 στις 5. Και να πατήσεις τον γκάζι είναι γεμάτο. Με τις ενεργές βάσεις του μοτέρ που σφίγγει στο πρόγραμμα Sport Plus, γίνεται ένα με το σασί. Το καταλαβαίνεις στο σώμα, από το κάθισμα. Η παραμικρή γκαζιά αλλάζει την ισορροπία. Περνάει στη μετάδοση και στο πλαίσιο. Βλέπεις το ποσοστό κατανομής μπρος-πίσω να αλλάζει συνέχεια. Με το PTV Plus στο μεταξύ τσιμπάει τα φρένα της εσωτερικής πλευράς της τροφής για να βοηθήσει το αυτοκίνητο να στρίψει, να είναι ευέλικτα από την αρχή, από την είσοδο, ώστε να μην έχεις αυτό το ενοχλητικό φαινόμενο. Η ουρά να σου σπρώχνει τη μούρη στην έξοδο μόλις πατήσεις τον γκάζι. Έχει μηχανικό μπλοκέ πίσω. Γι' αυτό και συνεχίζει με την ίδια υπερστροφική διάθεση, βάζει φοβερά τη δύναμη κάτω. Και βέβαια είναι και τετραδιεύθυνση. Η 992 έχει το μακρύ μεταξόνιο όλων των 911 από την 991 και έπειτα, αλλά με την τετραδιεύθυνση στα κλειστά και στις διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης είναι όσο πρέπει ευέλικτη. Όταν ανεβαίνει ο ρυθμός, είπαμε γίνεται 9-11, καταλαβαίνεις το βάρος της ουράς, ξέρεις ποιες είναι οι πραγματικές απαιτήσεις του αυτοκινήτου.
μπορεί στον δρόμο να τη μετακινεί οποιοδήποτε, αλλά στην πίστα, στο όριο, είναι ο χαρακτήρας της 911. Τους προκαλεί λίγο φόβο και κυρίως το σεβασμό που πρέπει να δείξει αυτό το αυτοκίνητο σε αυτή τη μάρκα. Στη διάρκεια αυτής της εξελικτικής πορείας και προκειμένου να κρατήσει ζωντανή την 911, η Porsche χρειάστηκε να κάνει διάφορες γενναίες αλλαγές σε ένα εμβληματικό μοντέλο σε 911. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Πολλά πράγματα για τα οποία στην αρχή υπήρχε δυσπιστία, όμως όσο περνούν τα χρόνια, κάθε νέο αυτοκίνητο είναι τόσο φανταστικό, τόσο καλύτερο και τόσο original. Πραγματικά, όχι μόνο έχουν κρατήσει την 911 ζωντανή, αλλά την έχουν κάνει καλύτερη από ποτέ στην ιστορία της. Κανένα αυτοκίνητο δεν θα είναι ποτέ περισσότερο Porsche από την 911. Από την άλλη, όπως μας έδειξε η Taycan και η Macan, έχουν περάσει στα ηλεκτρικά μοντέλα αλλά και στα SUV όλες τις αξίες της μάρκας, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Και αυτό είναι που κάνει την Porsche μια μάρκα τόσο μεγάλη.